Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση του Blue Sky στις 9. Μια ανάσα από την ταυτοποίηση των ατόμων που ξυλοκόπησαν άγρια σταθμάρχη του μετρό. Όπως φαίνεται, βρίσκεται η ελληνική αστυνομία. Το περιστατικό βίας συγκλονίζει την κοινή γνώμη, καθώς οι δύο δράστες με απίστευτη βιαιότητα χτύπησαν με κλωτσιές και μπουνιές τον εργαζόμενο της Στασί, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί σε κατάσταση σοκ στο νοσοκομείο. Μήνυμα καταδίκης και απόδοσης των ευθυνών άμεσα έστειλε ο Υπουργός Μεταφορών Κώστας Καραμανλής και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών ήδη διέταξε προκατακτική έρευνα για το απίστευτο αυτό συμβάν. Σοκάρει το περιστατικό βίας που εκτυλίχθηκε σε αποβάθρα του μετρό. Δύο άνδρες έδιραν άγρια έναν εργαζόμενο όταν του ζήτησε να φορέσουν τη μάσκα τους και είπε σε έναν εξ αυτών να κατεβάσει τα πόδια του από το κάθισμα. Έκανε μια παρατήρηση στους ανθρώπους ότι πρέπει να φορέσουν τη μάσκα τους και να κατεβάσουν τα πόδια τους από το κάθισμα. Αυτοί το θεωρήσαν προσβλητικό. Αρχικά επιτέθηκαν φραστικά στον υπεύθυνο σταθμού της Στασί, ενώ στη συνέχεια και αφού εκείνος αποβιβάστηκε στην Ομόνοια, τον ακολούθησαν και στην αποβάθρα του σταθμού τον γνωθοκόπησαν με βιαιότητα. Σε βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα φαίνονται οι δύο νεαροί να χτυπούν και να κλωτσούν τον εργαζόμενο στο κεφάλι, το στομάχι και την πλάτη. Σύμφωνα με τους συναδέλφους του θύματος, οι δύο δράστες λειτουργήσαν με σχέδιο, καθώς περίμεναν να αδειάσει πρώτα η αποβάθρα ώστε να επιτεθούν. Ο πρόεδρος του Συνδικάτου Σταθμαρχών καταγγέλει πως υπάρχουν σταθμοί που δεν έχουν κανέναν αστυνομικό, ενώ αναφέρει ότι υπήρχε σχέδιο για καλύτερη αστυνόμευση του μετρό, αλλά έμεινε στις καλένδες. Οι συνάδελφοι είμαστε σε μια συνεχή ανασφάλεια, γιατί είναι να πάμε στη δουλειά μας και δεν ξέρουμε αν θα γυρίσουμε στο σπίτι μας, θα βρεθούμε στο νοσοκομείο ή κάπου χειρότερα. Δύο νεαροί φέρθηκαν σαν κτίνη στο σταθμάρχη του μετρό της Ομόνοιας, ανέφερε το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη σε ανακοίνωσή του. Αποτελεί πραγματική εικόνα ντροπής. Οι δράστες θα συλληφθούν. Σίγουρα τα μέτρα επιτήρησης θα αυξηθούν. Δεν πρέπει να κάνει τίποτε άλλο η αστυνομία παρά να βρει αυτούς τους ενόχους και η δικαιοσύνη να τους τιμωρήσει παραδειγματικά. Θα συλληφθούν γιατί δεν έχουν ακάλυπτο τα πρόσωπά τους. Δεν είναι μόνο η αποβίβαση, είναι και η επιβίβαση. Υπάρχει οπτικό υλικό. Η ελληνική αστυνομία βρίσκεται πολύ κοντά στην ταυτοποίηση και σύλληψη των δύο ατόμων που ξυλοκόπησαν τον σταθμάρχη του μετρό, καθώς τα πρόσωπά τους έχουν καταγραφεί καθαρά από κάμερες ασφαλείας και το κινητό τηλέφωνο επιβάτη του μετρό. Στη σύνδεσή μας μέσω Skype είναι ο πρόεδρος του Συνδικάτου Σταθμαρχών της Στασί, ο κ. Λεωνίδας Γεωργόπουλος. Καλησπέρα σας, πρόεδρε. Καλησπέρα. Μιλούμε για ένα περιστατικό βιαιότητας το οποίο έχει συγκλονίσει, όπως είναι λογικό, όλους. Και θα ήθελα αρχικά να σας ρωτήσω ποια ήταν και η δική σας ενημέρωση για το πώς εκτυλίχθηκε το συγκεκριμένο περιστατικό. Δηλαδή, πού βρίσκονταν ο συνάδελφος και πώς έγινε ό,τι έγινε. Εμείς από την πρώτη στιγμή ενημερωθήκαμε από τους σταθμάρχες που ήταν βάρδια στην Ομόνοια και βρεθήκαμε δίπλα στον συνάδελφο. Αυτό που μας είπε ήταν ότι επιβιβάστηκε στο σταθμό της Αμφούπολης να πάει στη δουλειά του στην Αττική. Στον Άγιο Αντώνιο επιβιβάστηκαν αυτά τα δύο άτομα χωρίς μάσκα, δεν φορούσαν καν μάσκα. Έκατσαν στα καθίσματα, έβαλαν τα πόδια τους επάνω στο απέναντι κάθισμα και στη σύσταση που τους έκανε ότι και μάσκα πρέπει να φοράνε και τα πόδια τους δεν πρέπει να είναι πάνω στα καθίσματα. Του επιτέθηκαν φραστικά, τον έβριζαν, τον έφτυσαν. Μέχρι που φτάσαν στην Ομόνοια, κατέβηκε ο συνάδελφος, τον ακολούθησαν. Περίμεναν να κλείσουν οι πόρτες του σειρμού, να βιάσει λίγο η αποβάθρα και του επιτεθήκαν άναυρα. Ο ένας από πίσω τον ακινητοποίησανε και μετά έγιναν οι σκηνές που όλοι είδαμε όλη τη μέρα. Η κατάσταση της υγείας του πώς είναι, κύριε Γεωργόπουλε? Έχει κάταγμα στη μύτη, κάταγμα στην κάτω γνάθο και έχει και κάποια τραύματα σε τρεις σπονδύλους. Αυτό ένα εύλογο ερώτημα είναι, γιατί παρακολουθώντας αυτό γνωρίζουμε ότι στις αποβάθρες υπάρχουν κάμερες. Άρα λογικά στο κέντρο υπάρχει ένα control room όπου προβάλλεται εικόνα από τις κάμερες. Υπήρχαν κάποιοι άνθρωποι εκεί. Δεν το είδαν. Τις κάμερες του κάθε σταθμού καταρχάς τις ελέγχουν
όσο είναι αυτό εφικτό στο πλαίσιο και των υπόλοιπων καθηκόντων μας, οι σταθμάρχες. Οι σταθμάρχες λοιπόν της Ομόνιας το είδαν το περιστατικό μαζί με τον αστυνομικό βάρδιας. Κατέβηκαν όσο πιο γρήγορα γινόταν. Απλά η Ομόνια είναι ένας μεγάλος σταθμός, είναι δύο επίπεδα κάτω η απομάκρυνση. Σωστά. Και έχει και πολλές εξόδους και είναι. Έχει πολλές και το όλο σκηνικό έγινε σε 10-20 δευτερόλεπτα. Μόλις τους αντιλήφθηκαν ότι κατεβαίνουν, τράπηκαν σε φυγή. Υπάρχει παρουσία λοιπόν αστυνομική σε κάθε σταθμό, γιατί μας είπατε ότι ο αστυνομικός βάρδιας, αστυνομική παρουσία λοιπόν υπάρχει σε κάθε σταθμό. Σε κάθε σταθμό όχι, ακόμα και στην Ομόνια είναι από τις 8 το πρωί μέχρι τις 12 το βράδυ, αντί να είναι από τις 5.30 που ανοίγει ας πούμε ο σταθμός. Σε κάποιους άλλους σταθμούς είναι από τις 8 το πρωί μέχρι τις 4 το μεσημέρι και σε κάποιους σταθμούς δεν υπάρχει καθόλου. Επειδή μας είπατε ότι τα άτομα αυτά... Είχε υπογραφεί ένα μνημόνιο μεταξύ του ΟΑΣΑ και του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη για μεγαλύτερη παρουσία αστυνομικών στους σταθμούς. Δυστυχώς δεν ξέρουμε γιατί δεν τηρείται. Αυτή τη στιγμή ένας πολύ μικρός αριθμός. Δεν πρέπει να ξεπερνάει τους 50 την ημέρα για όλους τους σταθμούς της στασή αστυνομικών. Όπως καταλαβαίνετε, είναι ελάχιστος ο αριθμός αυτός για να γίνει η σωστή δουλειά. Κάποιες φορές βλέπουμε και άνδρες ασφάλειας να υπάρχουν στις αποβάθρες. Εκεί προφανώς στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν υπήρχε κάτι τέτοιο. Εννοείται ιδιωτικής εταιρείας. Δεν υπάρχει σε όλους τους σταθμούς. Υπάρχουν τα λεγόμενα security, κάνουν περίπολα. Είναι χωρισμένοι σε ομάδες, μπαίνουν μέσα στους σειρμούς. Πηγαίνουν από τη μία άκρη μέχρι από την Αμφούπολη μέχρι την Ομόνια, ας πούμε, κατεβαίνουν λίγο, πηγαίνουν μετά στον επόμενο. Δεν είναι μόνιμη η παρουσία τους εκεί. Δεν υπάρχουν και κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι στους σταθμούς του μετρό, του ηλεκτρικού, ελέγχουν και τον κόσμο που περνά για την τήρηση, όταν εισέρχονται στους σταθμούς, για την τήρηση των μέτρων προστασίας από τον κορονοϊό, άρα και για το αν φορούν μάσκα. Ήταν ένα από τα θέματα που είχαμε θέσει εξ αρχής και μάλιστα είχαμε προκηρύξει και το καλοκαίρι τότε με το lockdown και με όλα αυτά τα μέτρα, μια στάση την οποία ξένηξε καλή θέληση, την πήραμε πίσω, αλλά δυστυχώς δεν έγινε κάτι. Που λέγαμε ότι ωραία είναι τα μέτρα, σωστά είναι τα μέτρα, να τα επιβάλλουμε στον κόσμο αφού έτσι πρέπει και μας λένε οι ειδικοί, αλλά ότι θα υπάρχει μεγάλο πρόβλημα στην επιβολή. Δεν υπάρχει ο κόσμος, δεν υπάρχει το προσωπικό. Θα έπρεπε κανονικά να υπάρχουν άνθρωποι στις πύλες, όπως λέτε, είτε αυτοί είναι security, είτε αυτοί είναι αστυνομικοί, και θα έπρεπε να υπάρχουν κανονικά αστυνομικοί, θα έπρεπε, γιατί είναι τα μόνα όργανα που μπορούν να επιβληθούν, και θα έπρεπε να υπάρχουν και στις αποβάθρες. Έχετε επικοινωνήσει με το Υπουργείο προκειμένου ακριβώς να δείτε τι θα μπορούσε να γίνει προς αυτή την κατεύθυνση ακριβώς? Έχετε ζητήσει δηλαδή την ενίσχυση του προσωπικού? Ασφαλώς έχουν γίνει επιστολές, έχουν γίνει και εμείς σαν σωματείο. Και οι συνάδελφοι υπηρεσιακά σημειώματα τα οποία έχουν πάει στην ιεραρχία. Είναι πολύ καιρό αυτή η ιστορία. Και η απάντηση ποια είναι που λαμβάνετε, Πρόεδρε? Δυστυχώς όλα είναι θέμα κρίσης. Είτε αυτή είναι η κρίση, ήταν η κρίση οικονομική, είτε είναι τώρα η κρίση του κορονοϊού. Πάντα υπάρχει μια κρίση. Η αλήθεια είναι ότι στο συγκεκριμένο περιστατικό υπήρξε κάποιος επιβάτης, ο οποίος αφού έκλεισαν οι πόρτες και έβλεπε το βίο αυτό περιστατικό να εκτυλίσσεται, σήκωσε το κινητό του και απαθανάτησε τις εικόνες τις οποίες είδαμε και όλοι, και πήρε και αυτήν την έκταση το θέμα. Σε διαφορετική περίπτωση ενδεχομένως θα μπορούσε να μην έχει γίνει έτσι. Να μην συζητούσαμε δηλαδή σήμερα το τι συνέβη στο συνάδελφό σας χθες. Έχετε δίκιο, και αυτό ήθελα να πω, ότι αυτό το γεγονός δεν πρέπει να το δούμε σαν ένα μεμονωμένο γεγονός. Είναι μεμονωμένο όσον αφορά τη βιαιότητά του. Δεν έχουμε ξαναζήσει κάτι τέτοιο. Αλλά έχουν γίνει αρκετά περιστατικά όλα αυτά τα χρόνια και εις βάρος άλλων συναδέλφων σταθμαρχών και εις βάρος ελεγκτών, τα οποία δεν έχουν πάρει αυτή τη διάσταση. Περιστατικά ξυλοδαρμού. Παρότι από εμάς πάντοτε οι ενέργειες είναι οι ίδιες. Μιλάμε για περιστατικά ξυλοδαρμού, κύριε Γεωργόπουλε. Σε ελεγκτές, μάλιστα, ξυλοδαρμού, αλλά και σε... Και εκεί τι θα μπορούσε να γίνει τώρα, γιατί θα ήθελα λίγο να μας πείτε και ποια είναι η δική σας πρόταση για την επόμενη μέρα. Γιατί όλοι συγκλονιστήκαμε από αυτό που έγινε, ελπίζουμε να συλληφθούν πολύ σύντομα, αλλά ποια είναι η πρόταση η δική σας για την επόμενη μέρα, προκειμένου ακριβώς να μην ζήσουμε αντίστοιχα περιστατικά? Κοιτάξτε, κατανοούμε ότι το δίκτυο της ΣΤΑΣ είναι ένα μεγάλο δίκτυο, με πάρα πολύ κόσμο κάθε μέρα. Κατανοούμε τους κινδύνους της δουλειάς μας. Απλά θέλουμε και εμείς να υπάρχουν οι κατάλληλες συνθήκες, ώστε αυτοί οι κίνδυνοι να ελαχιστοποιούνται.
Αυτό που σας λέω που έχουμε πάντοτε προτείνει είναι αυτό που γινόταν πριν τη λεγόμενη κρίση, πριν το 2010, mm-hmm. που υπήρχε αστυνομικός από τις 5.30 ώρα το πρωί μέχρι τις 12.30 το βράδυ που κλείνανε οι σταθμοί, ο οποίος περιπτερούσε συνέχεια στο σταθμό σε τρεις αποβάθρες στο χώρο επιβατών. Ακόμα και μόνο έτσι σαν προληπτικό μέτρο αυτό κρατούσε τον κόσμο σε μια ηρεμία, ας πούμε, και σε μια όχι παραβατική συμπεριφορά. Τώρα στη συγκεκριμένη το ιδανικό θα ήταν, και αυτό το έχουμε προτείνει επίσης, το ιδανικό θα ήταν να υπάρξει κάποιο σώμα για τον μετρό, όπως γίνεται σε πρωτεύουσες στο εξωτερικό, όπως είναι το Λονδίνο, που να είναι πανδρομένο και να είναι αποκλειστικά για το μετρό και εξειδικευμένο. Μάλλον για τη στάση ολόκληρη, γιατί πλέον το μετρό έχει βεβαίως συγχωνευτεί. Τώρα, με δεδομένο ότι δεν φορούσαν και μάσκες, τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους έχουν αποτυπωθεί κανονικά στις κάμερες ασφαλείας. Δεν ξέρω κι εσείς. Από όσο γνωρίζω και μου έχουν πει και εμένα από την εταιρεία, ναι. Άρα, θεωρούμε και ελπίζουμε ότι είναι τουλάχιστον αυτή είναι η ενημέρωση που έχουμε και από αστυνομικές πηγές, ότι σύντομα θα βρεθούν τα ίδια. Εμείς το θεωρούμε αυτονόητο, γιατί θα πρέπει να είναι και ένα είδος παραδειγματισμού για να καταλάβει ο κόσμος ότι δεν μπορεί να βιοπραγεί με αυτόν τον τρόπο μέσα στο δίκτυο της στασή και να μένει ατιμόρυτο. Έχετε απόλυτο δίκιο. Να ευχηθούμε, Πρόεδρε, να είναι το τελευταίο αυτό το πραγματικά απαράδεκτο περιστατικό που είδαμε όλοι και ήταν γροθιά στο στομάχι, πραγματικά. Φανταστείτε πόσο για εμάς που είναι ένας συνάδελφος και φίλος που 17 χρόνια δουλεύουμε παρέα δίπλα-δίπλα. Έχει σοκαριστεί, έτσι. Έχει σοκαριστεί και ο ίδιος και όλοι οι συνάδελφοί του. Και όλοι οι συνάδελφοι σταθμάς και όλοι οι συνάδελφοι στη στασή. Νοσηλεύεται ή έχει επιστρέψει στο σπίτι του? Είναι στο σπίτι του. Βέβαια θα κάτσει ένα μήνα τουλάχιστον μέχρι να αναρρώσει. Και τον περιμένουμε γρήγορα ξανά κοντά μας. Για τα τραύματα, τα σωματικά και ψυχικά που άφησε αυτό το περιστατικό. Προφανώς. Να ευχηθούμε κάθε καλό, ευχόμαστε, Πρόεδρε, πραγματικά. Να είστε καλά. Και ποτέ να μην ξανααντικρίσουμε τέτοιες εικόνες. Καλή δύναμη και σε όλους εσάς και περαστικά στον άνθρωπο. Ευχή και ευθυμία όλοι μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς. Προχωρούμε, κυρίες και κύριοι. Ο χειμώνας ήρθε, έστω και λίγο καθυστερημένα, και φαίνεται πως έχει άγριες διαθέσεις, μιας και η κακοκαιρία Λέανδρος ήδη έχει ρίξει ραγδαία τον Ιδράργυρο, το νιώθουμε όλοι, και χιόνια έχουν κάνει ήδη την εμφάνισή τους στα ορεινά, με τις προγνώσεις να αναφέρουν ότι τις επόμενες ώρες τα φαινόμενα θα ενταθούν. Η Αττική δεν λείπει από το κάδρο, καθώς από το πρωί τα ορεινά της Πάρνηθας έχουν μπει στην κατάψυξη, ενώ θερμενόμενοι χώροι θα λειτουργήσουν από αύριο σε Αθήνα και Πειραιά, προκειμένου να σπεύσουν εκεί όσοι το έχουν ανάγκη. Στα Λευκά και άλλες περιοχές της χώρας, με την θερμοκρασία στη Φλόρινα να φτάνει τους μείον 4 βαθμούς Κελσίου και τα σχολεία να κλείνουν μέχρι νεοτέρας. Η κακοκαιρία Λέανδρος ήρθε και σαρώνει όλη τη χώρα με ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες, ενώ έφερε και τα πρώτα χιόνια. Αντί Χριστουγέννων, τώρα η Πάρνηθα είναι πια ντυμένη στα Λευκά, με τον κρατικό μηχανισμό να τίθεται σε πλήρη επιφυλακή με φόντο την επιδείνωση των φαινομένων. Μάλιστα, ήδη σε 9 δήμους της Αττικής κατανέμονται 600 τόνοι αλάτι. Σήμερα, με τα έκτακτα δελτία της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας αλλά και της προβλέψης του μετεωρολόγου μας, θα χτυπήσει και την πόρτα της Αττικής τα επόμενα 24 ώρα. Διαπιστώνω ότι η περιφέρεια και οι Δήμοι είναι έτοιμοι να αντιμετωπίσουν την κακοκαιρία, αλλά επειδή πάνω απ' όλα προέχει η ανθρώπινη ζωή και η ασφάλεια των πολιτών, κάνω έκκληση σε όλους να είναι προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους, να προσέχουν και να παίρνουν μέτρα αυτοπροστασίας και φυσικά να ακολουθούν τις οδηγίες της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Στόχος μας είναι να περάσουμε και αυτή την κακοκαιρία με τα λιγότερα θέματα. Είμαστε έτοιμοι, είμαστε οργανωμένοι. Τα μηχανήματα θα βρίσκονται στις θέσεις όπου θα μπορούν να διανοίξουν τους δρόμους. Έκτακτα μέτρα στον Δήμο Αθηναίων θα ληφθούν εν ώψη της φοδρής κακοκαιρίας. Με rapid test θα ανοίγουν οι θερμενόμενοι χώροι σε Αθήνα και Πειραιά, όπως το υπνοτήριο του Πολυδύναμου Κέντρου, το γήπεδο μπάσκετ στο Ρουφ και το υπνοτήριο Πειραιάς Λιμάνι Αλληλεγγύη στα Καμίνια. Σε 24ωρη λειτουργία θα είναι το τηλεφωνικό κέντρο του Κέντρου Υποδοχής και Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων. Την ίδια ώρα στον πάγο βρίσκεται και όλη η Βόρεια Ελλάδα. Το θερμόμετρο στη Φλόρινα και την Κοζάνη έδειξε το πρωί μείον 4 βαθμούς Κελσίου, ενώ
αρνητικές θερμοκρασίες καταγράφηκαν στην Καστοριά μείον 1 και στα Γρεβενά μείον 2 βαθμούς Κελσίου. Τα εκχιονιστικά μηχανήματα έχουν βγει έξω στους δρόμους των περιοχών όπου οι χιονοπτώσεις και το τσουχτερό κρύο είναι συνεχή. Τα σχολεία σε συγκεκριμένες περιοχές έχουν κλείσει μέχρι νεοτέρας, ενώ σε πλήρη επιφυλακή βρίσκονται Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλονίκη και Στερεά Ελλάδα, καθώς ο Λέανδρος στις επόμενες ώρες θα δείξει ακόμα περισσότερο τα δόντια του. Αύριο αναμένεται από την Επιτροπή των Ειδικών η απόφαση για το άνοιγμα του λιανεμπορίου και οι ανακοινώσεις από τον Νίκο Χαρδαλιά. Ο επιστημονικός κόσμος εμφανίζεται θετικός για την λειτουργία της αγοράς από την ερχόμενη Δευτέρα, υπό αυστηρές βέβαια προϋποθέσεις και υγειονομικά πρωτόκολλα, ωστόσο εκφράζουν επιφυλάξεις για την διασπορά του ιού στην Αττική αλλά και άλλες περιοχές της χώρας. 3 δισεκατομμύρια ευρώ είναι το κόστος κάθε μήνα lockdown, ενημέρωσε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Πρώτον πυλών είναι το άνοιγμα της αγοράς από την ερχόμενη Δευτέρα και η Επιτροπή των Λοιμοξιολόγων αναμένεται να δώσει το πράσινο φως στην κυβερνητική εισήγηση, θεωρώντας ότι τα επιδημιολογικά δεδομένα το επιτρέπουν με βάση και την εμπειρία του Click Away πριν τις γιορτές, που δεν επιβάρυνε την υγειονομική κατάσταση στη χώρα. Φαίνεται ότι αύριο θα έχουμε τα αποτελέσματα εκείνα που θα μας επιτρέψουν να κάνουμε ένα βήμα. Αλλά ένα βήμα, όπως ακούσαμε και πριν. Δεν είναι σοφό να κάνουμε δύο βήματα. Ο κίνδυνος δεν είναι πίσω μας, ο κίνδυνος είναι δίπλα μας και ενδεχομένως να είναι και μπροστά μας. Αυτό που προτείνει το Υπουργείο Ανάπτυξης είναι η επίσκεψη στο εσωτερικό καταστημάτων κατόπιν ραντεβού, το click in shop δηλαδή, για ένδυση, υπόδηση, κοσμήματα, κομμωτήρια και κέντρα περιποίησης νυχών και click away για το υπόλοιπο λιανεμπόριο. Αυτά τα δεδομένα τα βλέπουμε, είμαστε σε μια καλύτερη κατάσταση αυτή τη στιγμή, θα τα δώσουμε στην Επιτροπή, η Επιτροπή θα τα αναλύσει και θα εισηγηθεί. Ένας μήνας lockdown στοιχίζει περίπου 3 δις ευρώ και ίσως και ψηλότερα. Το ποιος θα πάρει την απόφαση κρίνεται από την εισήγηση των υγειονομικών. Τι είτε ανοίξει είτε δεν ανοίξει το λιανεμπόριο, χρειάζεται οικονομικά μέτρα στήριξης. Αν προχωρήσουμε έτσι, το 2021 θα είναι κυριολεκτικά μια χρονιά νέας χρεοκοπίας. Πρέπει να στηρίξουν τις επιχειρήσεις, είτε ανοίξουν είτε δεν ανοίξουν. Η επιστρεπτέα ενίσχυση να γίνει μη επιστρεπτέα και να στηριχτούν και οι εργαζόμενοι. Αυτή είναι η λύση και για το λιανεμπόριο το επόμενο διάστημα. Ανησυχία υπάρχει ωστόσο για την Αττική και άλλες περιοχές με πολλά ενεργά κρούσματα. Οποιαδήποτε δραστηριότητα, οποιαδήποτε αύξηση της δραστηριότητας και της κινητικότητας και των επαφών μεταξύ των ανθρώπων θα αυξήσει τα κρούσματα. Οι έμποροι θέτουν ζήτημα βιωσιμότητας των επιχειρήσεών τους, αν χαθεί και η εκπτωτική περίοδος. Ανάμεσα στους επιστήμονες και φωνές για άνοιγμα και της εστίασης στο επόμενο βήμα σε εξωτερικούς χώρους για να ελεγχθεί η κινητικότητα των πολιτών. Εάν λοιπόν είμαστε σε αυτό το ελεγχόμενο πλαίσιο, τότε πιστεύω ότι μπορούμε σε 3 εβδομάδες ίσως να δούμε και πώς πάνε τα πράγματα γενικώς, να συζητήσουμε και για την εστίαση. Μόνο έξω. Η διοχέτευση της δραστηριότητας των ανθρώπων, επειδή έτσι κι αλλιώς θα γίνει, είναι καλύτερο να γίνει συντεταγμένα, δηλαδή η ενέργεια να αποσυμπιεστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να ξέρουμε πώς γίνεται. Μετά την τελική απόφαση της Επιτροπής, τις επίσημες ανακοινώσεις αναμένεται να κάνει ο Νίκος Χαρδαλιάς. Το Υπουργείο Οικονομικών θα βρίσκεται κοντά στην κοινωνία για όσο χρειαστεί, δήλωσε ο Χρήστος Σταϊκούρας, σημειώνοντας ότι τα ταμιακά διαθέσιμα της χώρας έχουν μειωθεί οριακά, παρότι έχουν δοθεί στην πραγματική οικονομία, όπως είπε, περίπου 24 δισεκατομμύρια ευρώ. Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο να ληφθούν πρόσθετα μέτρα στήριξης, είπε ότι θα εξαρτηθεί από την εξέλιξη της υγειονομικής κρίσης, ενώ τα υφιστάμενα μέτρα θα συνεχιστούν τουλάχιστον και το πρώτο τρίμηνο του 2021. Αναφορικά με την επιστρεπτέα προκαταβολή 5, τόνισε ότι αύριο θα ληφθούν οι οριστικές αποφάσεις για παράταση στην προθεσμία υποβολής αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην σχετική ηλεκτρονική πλατφόρμα. Όπως ενημέρωσε ο κ. Σταϊκούρας, το Οικονομικό Επιτελείο θα σταθμίσει τα δεδομένα με βάση και τα αιτήματα της αγοράς αλλά και των φοροτεχνικών και στη συνέχεια θα ληφθούν οι οριστικές αποφάσεις. Ωστόσο, αν υπάρξει παράταση, όπως είπε, θα είναι ολιγοήμερη. Ήδη οι αιτήσεις μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας My Business Support έχουν ξεπεράσει τις 437.000. Όσο υπάρχει καθυστέρηση, παράταση, τόσο θα αργήσουμε να εκταμιεύσουμε πόρους στην πραγματική οικονομία. Είναι κάτι συνεπώς που θα σταθμίσουμε αύριο, ανάλογα με το πώς εξελίσσεται το ενδιαφέρον των επιχειρήσεων που είναι πολύ έντονο αυτή την εβδομάδα. Αν υπάρχει όμως παράταση, θα είναι ολιγοήμερη και όχι πολλών ημερών.
Προβληματισμένοι και με αγωνία παρακολουθούν οι λοιμοξιολόγοι τα καθημερινά νούμερα που ανακοινώνει ο ΕΟΔΗ για τις μολύνσεις κορονοϊού στη χώρα μας και συγκεκριμένα στην Αττική, η οποία για ακόμη μία φορά είναι αρνητική πρωταθλήτρια στις ημερήσιες μολύνσεις με 227 από τις 599 συνολικά που σήμερα ανακοίνωσε ο Οργανισμός Υγείας. Στη συμπρωτεύουσα καταγράφηκαν 69 κρούσματα, ενώ 328 είναι οι διασωληνωμένοι συμπολίτες μας. Μέσα σε ένα 24ωρο έχασαν τη ζωή τους από την νόσο COVID-19 33 άνθρωποι. Την ίδια ώρα επέστρεψε ο εφιάλτης της πανδημίας στην Κίνα, όπου πέθανε ο πρώτος άνθρωπος μετά από 8 ολόκληρους μήνες. Παράλληλα, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας πραγματοποίησε έκτακτη συνεδρίαση για τις μεταλλάξεις του κορονοϊού. Παρά το γεγονός ότι η Ελλάδα είναι το μοναδικό ευρωπαϊκό κράτος με πράσινες περιοχές όσον αφορά στον κορονοϊό, ανησυχία επικρατεί για 7 περιοχές της χώρας που βλέπουν τις μολύσεις να αυξάνονται. Εκτός της Δυτικής Αττικής, τα περισσότερα αναλογικά κρούσματα εντοπίζονται στις περιοχές Βιωτίας, Λέσβου, Καλύμνου, Ροδόπης, Αργολίδας και Χαλκιδικής. Σε ρυθμούς καραντίνας ζει η Αργολίδα με τους κατοίκους, ωστόσο να είναι ψύχρεμη. Υπήρξε άμεση ενημέρωση από την οικογένεια του μαθητή της μαθήτριας όπου είχαμε το θετικό κρούσμα και απευθείας ενημερώθηκαν οι γονείς, ενημερώθηκαν οι αρμόδιες υπηρεσίες και ξεκίνησε η εξαποστάσεως εκπαίδευση για τα παιδιά. Ναι, είχαμε μια σημαντική διασπορά κρουσμάτων, ένα υπολασμό κρουσμάτων, αλλά υπάρχει ήδη πτωτική τάση. Αυτό οφείλεται φυσικά και στις προσπάθειες που έχει κάνει το υγειονομικό προσωπικό, οι κινητές μονάδες υγείας, είναι σαφές αυτό, και οι υγειονομικές μονάδες της περιοχής. Θεωρώ εξάλλου τα μέτρα, όπως είδατε, ναι, υπάρχει ένα lockdown, αλλά δεν είναι πολύ αυστηρό. Τη Δευτέρα περιμένουν και οι Σπαρτιάτες για να έρθει το lockdown. Δυστυχώς, ενώ είμαστε σε πολύ καλή κατάσταση μέχρι τώρα, κάτι έγινε εδώ με το νοσοκομείο, γενικά λένε με κάποια δομή εδώ που υπάρχει και είναι lockdown αυστηρό μέχρι τη Δευτέρα. Είναι μια εξέλιξη η οποία είναι αναμενόμενη. Είναι ένας ιός ο οποίος διαδίδεται ταχύτατα. Για μένα ήταν θέμα χρόνου. Είναι ένας ρόλος παραπάνω για να υπάρξει ευαισθητοποίηση και από τους αρμόδιους φορείς αλλά και από τον κόσμο. Η κατάσταση ελέγχεται. Γίνονται όλα όσα πρέπει να γίνουν, τόσο στη δομή φιλοξενίας, όσο και βεβαίως και στο Γενικό Νοσοκομείο Σπάρτης, με το οποίο, τη δίκηση, το οποίο είμαστε σε καθημερινή πολλαπλή επαφή. Και πιστεύω ότι με την τήρηση των μέτρων αυτό το χρονικό διάστημα όλα θα πάνε καλά. Εμείς πειθαρχούμε, θα κάνουμε το καλύτερο. Για το καλό μας είναι άλλωστε και καλό είναι να είμαστε προσεκτικοί. Λίγη υπομονή μέχρι τη Δευτέρα. Κατεπίκουσα προκατακτική εξέταση διέταξε η εισαγγελία Κοζάνης για τα ετεροχρονισμένα κρούσματα που εμφανίστηκαν στις ανακοινώσεις της περασμένης Τρίτης και τα οποία εμφάνιζαν σχεδόν 40 επιπλέον ξεχασμένα κρούσματα του περασμένου Νοεμβρίου. Την ίδια ώρα η Θεσσαλονίκη βλέπει σιγά σιγά την υποχώρηση του κορονοϊού. Σήμερα είναι η πρώτη μέρα που το νοσοκομείο μου παίρνει μία ανάσα. 12 κλίνες από τις 43 τις διαθέτει σε άλλες ειδικότητες και σε άλλες παθήσεις. Προβληματισμός όμως επικρατεί στους επιστημονικούς κύκλους για την επιδημιολογική εικόνα της Αττικής. Για άλλη μια ημέρα το Λεκανοπέδιο έχει τη θλιβερή πρωτιά στα κρούσματα κορονοϊού, καθώς εκεί εντοπίστηκαν οι 227 από τις 599 συνολικά νέες μολύνσεις. Εδώ λοιπόν παρακολουθούμε πολύ στενά την κατάσταση. Ένα δούμε ότι η ΜΕΘ στην περιοχή της Αττικής, κυρίως του κεντρικού τομέα, καλυφθούν ίσως το μεγαλύτερο του 80%, νομίζω ότι θα παρέμβει η Επιτροπή. Γιατί είναι μια περιοχή που είναι στο κεντρικό τομέα, στο πορτοκαλί, αλλά πλησιάζει προς το κόκκινο. Έχουμε δύσκολους μήνες από πλευράς κλιματολογικών συνθήκων. Είναι οι μήνες που έχουμε έξαρση των ιώσεων πάντοτε. Και έχουμε ένα τρίτο κύμα το οποίο υπάρχει σε όλη την Ευρώπη με έναν ιό διαφορετικό, που δεν μπορούμε να υποθέτουμε ότι θα πάει παντού εκτός από την Ελλάδα. Έχουμε αρκετούς ανθρώπους που είναι διασωληνωμένοι. Μέχρι χθες είχαν εμβολιαστεί περίπου 65.000 άτομα, δηλαδή το 0,6% του πληθυσμού. Θλίψη έχει πλημμυρίσει τον αθλητικό κόσμο, καθώς ο Ολυμπιονίκης Λεωνίδας Πελεκανάκης έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 58 ετών, ύστερα από μάχη με την νόσο COVID-19 που κράτησε σχεδόν 2 μήνες. Ο πρωταθλητής της ιστιοπλοείας δεν αντιμετώπιζε κάποιο πρόβλημα υγείας. Αντίθετα, μέχρι και τον Οκτώβριο έπαιρνε μέρος σε αγώνες ανοιχτής θαλάσσης και χάραζε νικητή.
κορυφόρες ρότες. Την ίδια στιγμή η αναζωοπήρωση του ιού πλήττει την Κίνα, καθώς καταγράφηκε ο πρώτος θάνατος ανθρώπου μετά από διάστημα 8 μηνών, παρά το γεγονός ότι είχε θέσει σε μεγάλο βαθμό υπό έλεγχο την πανδημία. Έκτακτη συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας με έκδηλη την ανησυχία για τα μεταλλαγμένα στελέχη του ιού, με δεκαμελές κλιμάκιο ήδη να βρίσκεται στην Κίνα για να διερευνήσει την προέλευση του κορονοϊού. Σε παράλληλο πεδίο, η Ρωσία θα υποβάλει επίσημη αίτηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση τον ερχόμενο μήνα για την έγκριση του εμβολίου Sputnik V κατά της νόσου COVID-19. Με βρύτατη πλειοψηφία, η Ολομέλεια της Βουλής τάχθηκε υπέρ του νομοσχεδίου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας για τις αμυντικές δαπάνες που περιλαμβάνει και την προμήθεια των 18 μαχητικών αεροσκοφών Ραφάλ, αλλά και για την επέκταση των χωρικών υδάτων της χώρας μας στην περιοχή του Ιωνίου. Ενισχύεται η αποτρεπτική ισχύ της χώρας μας έναντι των προκλήσεων της Τουρκίας, δήλωσε στην Βουλή ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος. Μήνυμα ομοψυχίας και ενότητα ζήτησε ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης από την Ολομέλεια της Βουλής εν ώψη της επανέναρξης των διερευνητικών επαφών με την Τουρκία στο πλαίσιο της συζήτησης του νομοσχεδίου που επεκτείνει τα χωρικά μας ύδατα στα 12 ναυτικά μίλια στο Ιόνιο. Θα στείλουν ένα ισχυρό μήνυμα ότι η Ελλάδα μπορεί να χειρίζεται τα θέματα της εθνικής της κυριαρχίας με ομοφωνία, ομοθυμία και ότι η εθνική πολιτική είναι αυτή την οποία, αυτή η οποία θα καθίσει στο τραπέζι στις 25 Ιανουαρίου. Είναι ιστορική σημασία. Η επέκταση των χωρικών υδάτων στο δυτικό θαλάσσιο μέτωπο ενισχύει την εθνική μας κυριαρχία. Δική μας πολιτική πρωτοβουλία που έσπασε χρόνια δράνειας και στο συγκεκριμένο αυτό τομέα, στο πλαίσιο της λογικής της μιλήσης. Του να περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Κρίνουμε θετικό σήμερα ότι το συγκεκριμένο σχέδιο νόμου εφαρμόζει αυτή την πολιτική. Όμως η τμηματική επιλογή δημιουργεί έντονο προβληματισμό γιατί αφήνεται απ' έξω η Κρήτη. Για την επέκταση της αιγυαλίτιδας ζώνης μπορούν μόνο να χειροκροτούν οι ενεργειακοί όμιλοι. Για τα εξοπλιστικά και την προμήθεια των γαλλικών Ραφάλ, παρά τις επιφυλάξεις, επικράτησε επίσης ομοψυχία, καθώς υπερψήφισε και η αξιωματική αντιπολίτευση. Θα ψηφίσουμε υπέρ, με τεράστιες επιφυλάξεις και αποποιούμενη κάθε ευθύνη για αυτό που μπορεί να γεννήσει σε αυτή τη σύμβαση. Τα αρνητικά αποτελέσματα δηλαδή για το ελληνικό δημόσιο. Το κίνημα αλλαγής προσέρχεται στη συζήτηση αυτή χωρίς τα διχαστικά εμείς και εσείς, με εθνικά υπεύθυνη στάση και ένα καθαρό ναι. Δεν είναι εξοπλισμός ή όχι εξοπλισμός. Η συζήτηση για εμάς είναι τι είδους εξοπλισμός, με τι προσανατολισμό και για ποιες ανάγκες. Με αυτό το κριτήριο τοποθετούμαστε για τα εξοπλιστικά και με αυτό το κριτήριο καταψηφίζουμε. Είχα μιλήσει με τον Πρωθυπουργό για τα Ραφάλ. Μπράβο του, προς τιμή του, το κυνήγησε και οδηγούμαστε σε μια αγορά με τα προβλήματά της, με τις παθογένειές της, θα τα βρουν μπροστά μας φαντάζομαι, μακάρι να μην υπάρχουν προβλήματα. Μακάρι και να πάνε όλα καλά. Σε κάθε περίπτωση λοιπόν, εφόσον δεν αλλάξει κάτι μέχρι το τέλος της συζήτησης που να ανατρέπει τα πράγματα, είμαι αναγκασμένη να πω ότι μας υποχρεώνεται να καταψηφίσουμε για όλους τους ειδικούς λόγους που προανέφερε. Ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος χαρακτήρισε την προμήθεια των Ραφάλ εμβληματικό εγχείρημα που αυξάνει την αποτρεπτική ισχύ της χώρας μας και διαμορφώνει συνθήκες υπεροχής της πολεμικής μας αεροπορίας. Προσπάθεια επαύξησης της συνολικής μαχητικής ικανότητας και αποτρεπτικής ικανότητας των ενόπλων δυνάμεων είναι μια προσπάθεια διαρκής και εντατική. Είναι μια εθνική υπόθεση κυριολεκτικά, που καθίσταται επιτακτική λόγω της παρούσης γεωπολιτικής κατάστασης με τις πολλές και σύνθετες προκλήσεις και απειλές ασφαλείας στην ευρύτερη περιοχή μας, αλλά και λόγω της πολιτικής, της συνολικής μάλλον συμπεριφοράς της γείτονος, η οποία αμφισβητεί ευθέως κυριαρχικά μας δικαιώματα και απειλεί την ειρήνη και σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο. Ο πρόεδρος της Βουλής είναι χάρη την ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, μιλώντας για ιστορική στιγμή. Όπως τόνισε ο Κωνσταντίνος Στασούλας, οι δαπάνες για τις ένοπλες δυνάμεις είναι δαπάνες για την κοινωνία, αφού μια χώρα που διαφυλάσσει την κυριαρχία της μπορεί να ασχοληθεί με την προκοπή, την υγεία, τη μόρφωση και όλα τα ειρηνικά έργα στα οποία κάθε κοινωνία ονειρεύεται να σημειώνει πρόοδο.
Το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας επαναφέρουν οι Τούρκοι 10 ημέρες περίπου πριν από την επανέναρξη των διερευνητικών επαφών. Παράλληλα, κατηγορούν την Ελλάδα ότι προκαλεί εντάσεις και χρησιμοποιεί την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη σε βάρος της Τουρκίας. Ο Χουλουσία Κάρ τώρα μίλησε για τους S-400 και προανήγγειλε μάλιστα την προμήθεια και δεύτερης παρτίδας τους, ενώ ο Ερντογάν τα έβαλε και πάλι με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που δεν έχουν παραρτήματα ουσιαστικά στη χώρα του. Η Τουρκία μέσω του Διευθυντή Επικοινωνίας της τουρκικής Προεδρίας, Φαχρετίν Αλτούν, επιστράτευσε για άλλη μια φορά τη θεωρία της γαλάζιας πατρίδας, δυναμητίζοντας το κλίμα εν ώψη των διερευνητικών επαφών. Όπως τόνισε, η Άγκυρα έχει ισχυρές αξιώσεις στην Ανατολική Μεσόγειο. Η Ανατολική Μεσόγειος είναι μέρος της γαλάζιας πατρίδας της Τουρκίας. Ορισμένες χώρες με δηλώσεις και κινήσεις τους κλιμάκωσαν την ένταση. Εμείς δεν υποχωρούμε, αλλά κινούμαστε με βάση την ισότητα, τη διπλωματία και το διάλογο. Ποτέ δεν θα παραιτηθούμε από τα δικαιώματα και τα συμφέροντά μας. Ωστόσο, είναι προφανές ότι τηρούμε μια συνετή στάση. Η Ανατολική Μεσόγειος είναι μια περιοχή επί της οποίας η Τουρκία είχε ισχυρή αξίωση καθ' όλη τη διάρκεια της ιστορίας και εξακολουθεί να τη διατηρεί και σήμερα. Και ο Μεύλου Τσαβούσογλου, λίγες μέρες μετά το κάλεσμα για διερευνητικές επαφές, επανήλθε στη ρητορική της έντασης. Η Τουρκία είναι αποφασισμένη να διασφαλίσει την ειρήνη και τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο και έκανε θετικά βήματα στα οποία η Ελλάδα δεν ανταποκρίνεται. Παρά τις προσπάθειές μας, οι κινήσεις της αύξησαν την ένταση στη Μεσόγειο. Η Ελλάδα γνωρίζει ότι μια δίκαιη λύση θα μπορούσε να επιτευχθεί μόνο μέσω διμερών διαπραγματεύσεων, αλλά θέλει να πιστεύει ότι είναι πιο κερδοφόρος τρόπος να χρησιμοποιεί την Ευρωπαϊκή Ένωση ως όπλο. Η πραγματικότητα δεν συνάδει με αυτά που πρεσβεύει η Ελλάδα. Συνεχίζουμε τις εκκλήσεις μας για διάλογο και ταυτόχρονα προστατεύουμε τα δικαιώματά μας. Ο Τούρκος Υπουργός Άμυνας Χουλουσία Κάρ μίλησε σε Τούρκους δημοσιογράφους για τους S-400, τις αμερικανικές κυρώσεις, και παρουσιάστηκε αμετακίνητος. Οι S-400 δεν θα είναι σταθμευμένοι σε ένα σημείο. Θα μεταφέρονται σε διάφορες περιοχές ανάλογα με το ρίσκο και τις απειλές. Η Τουρκία βρίσκεται σε συνομιλίες με τη Ρωσία και για μια δεύτερη παράδοση συστημάτων S-400. Θα ήταν πολύ προβληματικό να υπαναχωρήσουμε στο ζήτημα του ρωσικού αμυντικού συστήματος. Είμαι αισιόδοξος ότι η διένεξη με τις Ηνωμένες Πολιτείες για το θέμα αυτό θα επιληθεί μέσω του διαλόγου. Καλούμε την Ουάσιγκτον να πάρει αποστάσεις από τη γλώσσα των απειλών και των κυρώσεων. Ο Ταγί Περντογάν την ίδια ώρα τα βάζει ξανά με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα οποία κατηγορεί για ψεύδι και φοροδιαφυγή. Τουρκία, yalan haberin, tiranın, hakaretin, tehdidin, provokasyonların kol gezdiği bir iklime terk etmeyeceğiz. İnsanımızın hak ve hukukunu gözetmede, kendilerini hukukun üstünde gören sosyal medya şirketlerinin baskılarına boyun eğmeyeceğiz. Burada bir ofis kurma ama buradan reklamlarla her şeyiyle paraları al, topla ve Türkiye'yi adeta bir soygun cennetine çevir. Yok böyle şey. Bak şimdi cezalar kesilmeye başlayınca onlar da kuzu olmaya başladılar. Ödeyeceksin. Batıda nasıl ödüyorsan burada da ödeyeceksin. Ο Τούρκος πρόεδρος έβαλε στο στόχαστρό του το Facebook, το Twitter, το TikTok και άλλα δίκτυα, ζητώντας ουσιαστικά να επενδύσουν στη χώρα του. Εν τω μεταξύ, είχαμε ένα ακόμη περιστατικό τουρκικής προκλητικότητας και πάλι έναντι Ελλήνων ψαράδων από τουρκική ακτεωρό, η οποία άρχισε να πραγματοποιεί επικίνδυνους ελιγμούς περνώντας κοντά από το σκάφος των Ελλήνων ψαράδων μέχρι τη στιγμή που εμφανίστηκε το ελληνικό λιμενικό, οπότε και αποχώρησε από τα ελληνικά ύδατα. Τώρα για το προσφυγικό μεταναστευτικό πρόβλημα και τις επιπτώσεις του στην Αθήνα συζήτησαν κατά την σημερινή συνάντησή τους ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Νότης Μηταράκης και ο Δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης. Στη συζήτηση τέθηκε η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί σε περιοχές της πόλης οι οποίες έχουν ξεπεράσει το σημείο κορεσμού. Εν τω μεταξύ, η Ελλάδα κατέθεσε αίτημα στην Κομισιόν και τη Frontex για την άμεση επιστροφή στην Τουρκία 1.450 μεταναστών που κρίθηκε ότι δεν δικαιούνται άσυλο. Συγκεκριμένα η χώρα μας ζητά να επιστρέψουν στην Τουρκία 995 άνθρωποι που βρίσκονται στη Λέσβο, 180 που είναι στην Χίο, 128 που είναι στην Σάμο και 187 που βρίσκονται στην Κο, των οποίων το αίτημα έχει απορριφθεί τελεσίδικα και ως εκ τούτου είναι επιστρεπταίοι βάσει της κοινής δήλωσης Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας, όπως αναφέρει το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου. Ο Υπουργός Νότης Μηταράκης σε δηλώσεις του τόνισε ότι η χώρα μας υλοποιεί με συνέπεια μια αυστηρή
αυστηρή αλλά δίκαιη μεταναστευτική πολιτική. Αναμένουμε από τη γείτονα χώρα να ενισχύσει τις προσπάθειες στα πλαίσια της κοινής δήλωσης. Πρώτον, στην αποτροπή διέλευσης βαρκών που ξεκινούν από τα παράλια της με προορισμό τη χώρα μας. Δεύτερον, στην αποδοχή επιστροφών στη βάση της κοινής δήλωσης Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας αλλά και των διμερών συμφωνιών επανεισδοχής. Διαδοχικές συναντήσεις με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Υπουργό Εξωτερικών και τον Πρωθυπουργό είχε σήμερα ο Υπουργός Εξωτερικών της Βόρειας Μακεδονίας, Μπουγιάρ Οσμάνη, στο πλαίσιο επίσημης επίσκεψής του στην Αθήνα. Η Κατερίνα Σακελαροπούλου σημείωσε ότι οι σχέσεις των δύο χωρών έχουν εισέλθει σε μια νέα παραγωγική περίοδο, γεγονός το οποίο πιστοποιείται και από την τακτική ανταλλαγή επαφών σε υψηλό επίπεδο. Ο Μπουγιάρ Οσμάνη και ο Νίκος Δένδιας υπέγραψαν μνημόνια συνεργασίας στους τομείς επενδύσεων και εμπορίου, πολιτικής προστασίας και μεταξύ των διπλωματικών ακαδημιών των δύο χωρών. Η πλήρης, συνεπής και με καλή πίστη εφαρμογή της Συμφωνίας των Πρεσπών είναι κρίσιμη τόσο για τις διμερείς μας σχέσεις, για την περαιτέρω ανάπτυξή τους, όσο και για την ενταξιακή διαδικασία της Βόρειας Μακεδονίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είμαι βέβαιη ότι η κυβέρνησή σας, στην οποία κατέχετε κομβική θέση, είναι αποφασισμένη να εργαστεί στο πλαίσιο των αρχών αυτών και αυτό θα είναι προς όφελος τόσο της χώρας σας, όσο και της σχέσης της με την Ελλάδα. Αυτή η επίσκεψη εδώ αποτελεί ένα ιστορικό βήμα για την χώρα μου και δεσμευόμαστε πλήρως να υλοποιήσουμε το σχέδιο δράσης το οποίο απορρέει από την συμφωνία. Και θα ήθελα να πω ότι παρά το γεγονός ότι οι συνθήκες λόγω της πανδημίας είναι πάρα πολύ δύσκολες, είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος γιατί υπάρχει αυτός ο πολιτικός διάλογος υψηλού επίπεδου ο οποίος συνεχίζεται και ο οποίος πιστεύω θα υλοποιηθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ανέφερα τις συζητήσεις που θα αρχίσουν, τις διερευνητικές που θα αρχίσουν με την Τουρκία την 25η Ιανουαρίου, έτσι ώστε να μιλήσουμε για την οριοθέτηση της ΑΟΣ και για την υφαλοκρηπίδα στο Αιγαίο αλλά και στην Ανατολική Μεσόγειο. Επί τη βάση των ιδίων αρχών φυσικά, που προανέφερα. Επίσης, υπογράμμισα τη σπουδαιότητα της διασφάλισης μιας ομαλής μετάβασης και συνέχισης αυτών των συζητήσεων. Και επίσης, υπάρχει ανάγκη η Τουρκία να απόσχει από κάθε προκλητική ενέργεια. Η πρόθεσή μας είναι να υπερβούμε την καλή γειτονία ως ένα πολιτικά ορθό αφήγημα, αλλά θέλουμε σταδιακά να εξυψώσουμε τις δικές μας σχέσεις και οι διμερείς μας σχέσεις να αποτελέσουν μια ειλικρινή συνεργασία επί τη βάση του αμοιβαίου σεβασμού και της αμοιβαίας υποστήριξης. Είμαι ευτυχής που σήμερα το επιστέγασμα αυτής της συνάντησης ήταν η υπογραφή τριών μνημονίων συνεργασίας. Εκτός συνόρου να περάσουμε τώρα, μια ακόμη ιστορική ημέρα έζησε η Αμερικανική Δημοκρατία χθες, καθώς η Βουλή των Αντιπροσώπων ενέκρινε, όπως ήταν αναμενόμενο, την παραπομπή του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ σε δίκη στην Γερουσία με την κατηγορία της υποκίνησης στάσης ακριβώς μία εβδομάδα μετά την εισβολή των υποστηρικτών του στο Καπιτόλιο. Με ψήφους 232 υπέρ, 232 υπέρ, έναντι 197 κατά, ο Τραμπ γίνεται ο πρώτος πρόεδρος στην ιστορία των ΗΠΑ που παραπέμπεται δύο φορές με 10 ρεπουμπλικάνους να ψηφίζουν υπέρ της παραπομπής του. Μοιάζει πάντως απίθανο η κίνηση αυτή να οδηγήσει στην καθαίρεση του Προέδρου προτού να λήξει η θητεία του. Υπέρ της παραπομπής του Ντόναλντ Τραμπ σε δίκη στη Γερουσία, τάχθηκε η Βουλή των Αντιπροσώπων των Ηνωμένων Πολιτειών, κατηγορώντας τον επίσημα για υποκίνηση στάσης μία εβδομάδα μετά την εισβολή υποστηρικτών του στο Καπιτόλιο, κατά την οποία έχασαν τη ζωή τους 5 άνθρωποι. Ο Τραμπ έτσι γίνεται ο πρώτος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών που παραπέμπεται δύο φορές σε δίκη. Donald Trump is one of just three presidents to be impeached. And now the only one to be impeached twice. Συνολικά 232 βουλευτές ψήφισαν υπέρ της παραπομπής του Ντόναλντ Τραμπ, ενώ 197 την καταψήφισαν. Today, in a bipartisan way, the House demonstrated that no one is above the law, not even the President of the United States. That Donald Trump is a clear and present danger to our country. Εντύπωση προκαλεί ότι στην ψηφοφορία 10 ήταν οι Ρεπουμπλικανοί που τάχθηκαν στο πλευρό των Δημοκρατικών, ενώ το 85% των Ρεπουμπλικανών ψηφοφόρων δεν επιθυμούσε παραπομπή του Αμερικανού απερχόμενου Προέδρου. No true supporter of mine could ever threaten or harass their fellow Americans. Whether you are on the right or on the left,
a Democrat or a Republican, there is never a justification for violence. No excuses. No exceptions. Ο Ντόναλντ Τραμπ, χωρίς να αναφερθεί στην παραπομπή του, αλλά ούτε κατονομάζοντας τον Τζο Μπάιντεν ως τον επίσημα νέο εκλεγμένο πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, απευθύνε στον Αμερικανικό λαό έκκληση για ειρήνη και ομαλή μετάβαση εξουσίας. Ακόμη και αν η δίκη στη Γερουσία ξεκινούσε αυτή την εβδομάδα, δεν θα υπήρχε ετοιμιγορία πριν από την υποχώρηση του Τραμπ, ενώ στην περίπτωση που ο απερχόμενος πρόεδρος καταδικαστεί για υποκίνηση στάσης, είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο η Γερουσία να του απαγορεύσει να διεκδικήσει ξανά οποιοδήποτε αξίωμα. Ο Τζο Μπάιντεν πάντως ήταν σαφής ως προς τις προτεραιότητες της κυβέρνησής του, που θα είναι η πανδημία και οι σοβαρές οικονομικές επιπτώσεις της. Την ίδια στιγμή, η Νάνσι Πελόζη, μπαίνοντας στο Καπιτόλιο, που η εικόνα είναι ασύλληπτη καθώς είναι γεμάτο από άνδρες και γυναίκες της Εθνοφρουράς, ευχαρίστησε τον καθένα ξεχωριστά για τις υπηρεσίες του στη χώρα. The US Capitol is now a citadel. Troops haven't slept here. Πάντως, μετά τα έκτροπα στο Κογκρέσο από υποστηρικτές του Ντόναλντ Τραμπ, τα μέτρα ασφαλείας είναι πλέον κάτι παραπάνω από δρακόντια. Επιστροφή και πάλι στα δικά μας. Σκηνικό έντασης επικράτησε το μεσημέρι στο κέντρο της Αθήνας κατά τη διάρκεια του φοιτητικού συλλαλητηρίου. Στην πλατεία Κοραή, αστυνομικοί συγκρούστηκαν με σπουδαστές που διαμαρτύρονται για τα μέτρα φύλαξης των πανεπιστημίων. Η αστυνομία προχώρησε σε ρήψη χημικών και δακρυγόνων, ενώ έγινε χρήση του ΕΑΝΤΑ για την απόθεση των διαδηλωτών με ρήψεις νερού. Οι φοιτητές ζητούν να μην κατατεθεί το νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας. Εκφράζουν μεταξύ άλλων την αντίθεσή τους στις αλλαγές που προωθεί η κυβέρνηση στον χώρο της παιδείας, όπως και στον τρόπο εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Σε κινητοποίηση προχώρησαν επίσης δάσκαλοι και καθηγητές, ζητώντας το ασφαλές άνοιγμα των σχολείων με την τήρηση όλων των απαραίτητων μέτρων. Και εδώ, κυρίες και κύριοι, το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Μπορείτε να το παρακολουθήσετε και στην ιστοσελίδα του σταθμού μας, bluesky.tv.gr.